φήμη ότι τους έγινε πρόταση για να αναλάβουν την ψυχαγωγία και το κομμάτι έτσι, το prime time της ψυχαγωγίας στο Μέγκα Ελλάδος. Καταλαβαίνουμε ότι δύο ταλαντούχοι άνθρωποι από την Κύπρο, ναι, ξαφνικά τους γίνεται μια τεράστια πρόταση να αναλάβουν σε τηλεοπτικό σταθμό στην Ελλάδα τη βραδινή prime time zone. Και τι σημαίνει αυτό? Από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 12 να παίζουν αποκλειστικά. Ακουγόταν διαφορετικά όμως. Ακουγόταν ότι θα αναλάβουν εκείνοι, θα πάρουν διευθυντική θέση και θα αναλάβουν τη βραδινή ζώνη του ΜΕΚΑ Ελλάδος. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε ο Κούλης, αν ισχύει ή όχι, αν θα πάρουν αυτή τη διευθυντική θέση στο ΜΕΚΑ Ελλάδος. Απαντού εννοείται και για το Φαμακούστα μετά από την τεράστια επιτυχία, ναι, αν σκέφτονται να συνεχίσουν λίγο την ιστορία ή όχι, αλλά φυσικά και για το νέο project που ετοιμάζουν. Ο θησαυρός που ονομάζεται Ανδρέας Γεωργίου είναι ιδιοκτήτης της GN Make It Productions μαζί με τον Κούλη Νικολά. Οι δύο αυτοί άνθρωποι αποτελούν μια ομάδα εδώ και 12-13 χρόνια που κάνουμε αυτές τις δουλειές στην Ελλάδα. Πάνω από εμάς υπάρχει η κυρία Βάνα Δημητρίου. Μαζί ξεκινήσαμε οι τρεις μας. Είμαστε σε ένα αγώνα εδώ και τόσα χρόνια. Ο κόσμος μας ακολουθεί. Υπάρχει μια λαχτάρα, μια αγωνία και μια προσευχή, να σου πω, γύρω από τις δουλειές μας. Τώρα, όλο αυτό το δημοσίευμα δεν ξέρω από πού απορρέει. Ίσως είναι από κάποιες διαδικασίες, κάποιοι να γνωρίζουν ότι, που δεν είναι μυστικό, απλά δεν είναι και για να το φωνάζουμε. Έχουμε κλείσει μια μακροχρόνια συνεργασία με το ΜΕΚΑ Ελλάδος. Αυτό είναι όλο. Σαν ομάδα, σαν εταιρεία. Όχι για να αναλάβουμε τη διεύθυνση του καναλιού. Για το όνομα του Θεού, υπάρχει ένας γίγαντας εκεί στο πρόγραμμα, ο Κώστας Σούσουλας με την ομάδα του. Για το όνομα του Θεού. Εμείς μπήκαμε μαζί να δημιουργήσουμε τις επιθυμίες του καναλιού για τα επόμενα χρόνια ως εταιρεία. Όταν λέμε μακροχρόνια συνεργασία, εννοούμε... Εννοούμε 5 χρόνια ή 4, έχει σημασία. Είναι λίγο πιο αποκλειστική η συνεργασία μας φέτος. Άσχετα ότι δεν χρησιμοποιήσαμε στα προηγούμενα χρόνια την εξουσία, σε εισαγωγικά, να μπορούμε να δράσουμε και σε άλλα κανάλια. Τώρα δεν μπορούμε και βάσει σύμβασης. Θα είμαστε ταγμένοι στο ΜΕΚΑ μου. Η Γη της Ελιάς γνωρίζουμε ότι συνεχίζει... Τέταρτη σεζόν Γη της Ελιάς, ναι. Τώρα, όσον αφορά το Φαμακούστα, υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί και για δεύτερη σεζόν? Εννοείς να φύγουμε από τα προγραμματισμένα 24 επεισόδια? Όχι, δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Ωραία, μας λύσεις και αυτή την απορία, γιατί πολλά λεγόντουσαν έτσι από εδώ και από εκεί. Και το επόμενο που έρχεται, πού θα κινηθεί, τι θα είναι? Αυτό δεν πρέπει να το πω. Θα είναι ένα εντελώς καινούργιο project με νέες ιδέες, καινούργιες ορμές και με μια δυναμική να κάνουμε ακόμα μια δυνατή παραγωγή. Που έρχεται Σεπτέμβριο-Οκτώβρη? Ναι, με τη νέα περίοδο προγραμμάτων, ναι, της επόμενης σεζόν. Εντάξει, νομίζω ότι ήδη είναι σε μια φάση που σκέφτονται και δημιουργούν τα υπόλοιπα.